Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να αλλάξουμε τώρα το κλίμα μας. Πάμε σε κάτι άλλο τελείως διαφορετικό. Κάτι άλλο τελείως διαφορετικό, που είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό. Εντοπίστηκαν δηλητηριασμένα δολώματα. Θα μας πει περισσότερα ο κύριος Αναγιωτός. Δεν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε για πρώτη φορά. Καλή σας ημέρα, κύριε Αναγιωτέ. Αλλά πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και βεβαίως οι υπηρεσίες να προβαίνουν έτσι στα επόμενα βήματα που πρέπει. Καλημέρα. Όχ, κύριε Αναγιωτέ μου. Σας ακούω. Α, ωραία. Τώρα σας ακούω κι εγώ. Για πείτε μας για αυτά τα δηλητηριασμένα δολώματα που βρέθηκαν, Δηλαδή, η τελευταία περίπτωση εντοπίστηκαν σε μια τοποθεσία στην κοινότητα Μουρταϊάκας. Δυστυχώς, το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν είναι σπάνιο. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά συχνό. Ενώ ο στόχος αυτών που βάζουν τα δολώματα είναι κάποια συγκεκριμένα είδη, όπως κυρίως οι αλεπούδες ή οι αδέσποτοι σκύλοι, εν τούτης θύματα αυτής της παράνομης πρακτικής είναι όλο το φάσμα της άγριας πανίδας και ειδικότερα για είδη τα οποία κινδυνεύουν με αφανισμό, όπως είναι ο γήπας, είναι πολύ καταστροφικό. Τελευταίως υπήρχε μια τέτοια περίπτωση στην επαρχία Πάφου. Φαίνεται ότι χάθηκαν έναν σεβαστός αριθμός πουλιών. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι ο πληθυσμός του γήπα στην Κύπρο να είναι πάρα πολύ περιορισμένος, παρόλες τις προσπάθειες αναπληθυσμού που γίνονται τόσο από την υπηρεσία μας, όσο και από άλλες υπηρεσίες και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα αυτή την περίοδο τρέχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE, η ζωή με τους γήπες, που στόχος αυτού του προγράμματος είναι η στήριξη, η υποστήριξη, η σωστή διαχείριση και ο αναπληθυσμός του γήπα στην Κύπρο. Ναι. Τώρα στις φωτογραφίες βλέπουμε τα δύο σκυλιά, την Σόφη και την Τίξη, που κάνουν καθημερινά περιπολίες για να ανιχνεύσουν αυτά τα δηλητηριασμένα δολώματα. Σωστά, μέσα μια δράση του προγράμματος LIFE που αναφέρα προηγουμένως είναι και η δημιουργία αυτών των εξειδικευμένων ομάδων ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Οι δύο ομάδες αποτελούνται από ένα χειριστή και έναν εκπαιδευμένο σκύλο για εντοπισμό τέτοιων δολωμάτων. Στόχος αυτών των ομάδων είναι ο εντοπισμός των δολωμάτων, ο καθαρισμός της περιοχής από τα δολώματα, αλλά και η συλλογή τεκμηρίων με σκοπό να προσαχθούν οι ύποπτοι ενώπιον της δικαιοσύνης. Έχουμε πετύχει ποτέ να πιάσουμε άτομα τα οποία έχουν βάλει δηλητηριασμένα δολώματα? Υπάρχει μια περίπτωση πρόσφατα, η οποία μετά από πάρα πολλή προσπάθεια, πάρα πολλή κόπον στο πεδίο, καταφέραμε να συνδέσουμε τον άνθρωπο με τα δηλητήρια. Θα οδηγηθεί υπόθεση ενώπιον της δικαιοσύνης. Αλλά θέλω να τονίσω εδώ ότι αυτές οι υποθέσεις είναι και πολύ δύσκολο να εντοπιστούν και πολύ δύσκολο να τεκμηριωθούν και να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου. Μάλιστα. Και πρόστιμα θέλω να μου πείτε λίγο. Τα πρόστιμα είναι αρκετά υψηλά. Προβλέπεται εξώδικο πρόστιμων για 2.000 ευρώ. Σε περίπτωση καταδίκης από το δικαστήριο προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι 3 χρόνια ή και χρηματική ποινή μέχρι 20.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι οι ποινές είναι αποτρεπτικές. Δυστυχώς όμως αυτά συμβαίνουν και προσπαθούμε στα πλαίσια και του προγράμματος αλλά και η υπηρεσία από μόνη της να περάσει κάποια μηνύματα, να γίνει μια ενημέρωση, να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος αλλά και οι καταγγελίες να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για τον οποιοδήποτε θέλει να σκεφτεί να κάνει κάτι τέτοιο στο μέλλον. Μάλιστα, μάλιστα. Και για όνομα του Θεού, δεν ξέρω καν τον λόγο, δεν ξέρω αν είναι βίτσιο, δεν ξέρω αν είναι τρέλα, δεν ξέρω τι ακριβώς υπάρχει στον εγκέφαλο αυτών των ανθρώπων. Πάντως, ας αναλογιστούν το κακό που κάνουν. Βέβαια, θα μου πείτε, αν το αναλογίζονταν αυτό, δεν θα το έκαναν. Αλλά όπως και να έχει, ας τους πει κάποιος δικός τους, κάποιος από το φιλικό οικογενειακό τους περιβάλλον, ότι αυτό είναι που κάνουν δεν. Νοοτροπίες του παρελθόντος, οι οποίες προσπαθούμε σε βάθος χρόνου να τις ξεριζώσουμε. Δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι κάτι το οποίο όμως με την προσπάθεια όλων και τη συμβολή της δικής σας, νομίζω ότι σε βάθος χρόνου θα τα καταφέρουμε. Η νέα γενιά νομίζω
η νέα γενιά ενημερώνεται καλύτερα, είναι περισσότερο ευαίσθητη. Ελπίζω και εύχομαι ότι σε βάθος χρόνου αυτά τα φαινόμενα θα εξαλειφθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αναγιωτέ μου. Να είστε καλά.